Χαίρετε, το όνομα μου είναι Greek Dude και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα εβδομαδιαίο επεισόδιο των ειδήσεων για την gaming βιομηχανία. Μια σειρά βίντεο για την ενημέρωσή σας στα γεγονότα που έλαβαν μέρος την προηγούμενη εβδομάδα κάθε Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι. Φήμες για δύο νέες κονσόλες του Switch και αύξηση των μετοχών της Nintendo. Την τελευταία εβδομάδα, φήμες κατέκλυσαν το διαδίκτυο σχετικά με την Nintendo και το μέλλον των κονσολών της. Συγκεκριμένα, αναφορές στις Wall Street Journal υποδεικνύουν την κατασκευή δύο νέων μοντέλων που θα εισαχθούν στην οικογένεια του Switch πριν το τέλος του 2019. Το πρώτο μοντέλο θα είναι μια απλή, φτηνή και μικρότερη version του Switch χωρίς τα Joy-Cons και σημαντικά features του original μοντέλου, του οποίου θα απευθύνονται σε ένα πιο ευρύ καταναλωτικό κοινό και θα αποσκοπεί την μαζική κίνηση της κονσόλας από τα ράφια των μαγαζιών. Η δεύτερη version, όπως είναι και λογικό, θα κατευθύνεται στις ανάγκες πιο απαιτητικών gamers και στη συνέχεια καταναλωτών, διατηρώντας όλα τα στοιχεία του Switch και ταυτόχρονα αναβαθμίζοντας τα και προσθέτοντας μεγαλύτερη επεξεργαστική δύναμη, μαζί με την αναβάθμιση της ανάλυσης της εικόνας, του ήχου και της μπαταρίας. Παρ' όλα αυτά, τίποτα ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί δημόσια από την Nintendo. Αλλά σε περίπτωση που ακολουθείς την εταιρεία καιρό, είσαι συνηθισμένο σε περισσότερο από ένα revisions που υποστούνται οι κονσόλες της. Λαμπρό παράδειγμα, το Nintendo 3DS, το οποίο είχε 4 διαφορετικές παραλλαγές. Οι επενδυτές από την άλλη δείχνουν να φλερτάρουν με την ιδέα και τις φήμες περί των δύο νέων version του Nintendo Switch και παίρνοντας ως γνώμονα τον τελευταίο χρόνο και τις απίστευτα καλές πωλήσεις της κονσόλας. Φαίνεται ότι και οι μετοχές της εταιρείας επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό, φέροντας το μεγαλύτερο ποσό αύξησης σε μετοχές στην Nintendo στο 6,8. Την μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε δει η εταιρεία μέσα σε μία μέρα μετά τον Αύγουστο που πέρασε του προηγούμενου χρόνου. Άμα όλες οι φήμες είναι αληθινές και σωστές, η σεζόν 2019 έως και 2020 ίσως είναι από τις καλύτερες που θα έχει δει η Nintendo την τελευταία δεκαετία. The Elder Scrolls 6 εκτός της E3. Στην περσινή E3, η Bethesda είχε μια ισχυρή παρουσίαση γεμάτη ανακοινώσεις και πολύ hype. Είδαμε πολύ ενδιαφέρον τίτλους όπως Doom, Fallout, το νέο τίτλο Starfield και μεταξύ άλλων, στο τέλος της παρουσίασης της μας ανακοίνωσε το επόμενο κεφάλαιο της σειράς The Elder Scrolls. Δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο πέρα από ένα teaser, το οποίο έδειχνε μια άποψη της περιοχής του τίτλου και το όνομά του. Αρκετό θα λέγαμε για ένα παιχνίδι σαν κι αυτό. Έτσι λοιπόν άρχισαν οι φήμες ξανά και ο κόσμος προσπαθούσε, βλέποντας το teaser επανελειμμένα, να αποκομίσει έστω και τη μικρότερη πληροφορία για το επόμενο παιχνίδι. Δυστυχώς δεν μάθαμε και πολλά από πέρυσι, όπως ήταν αναμενόμενο. Και δυστυχώς ο συγκεκριμένος τίτλος θα απουσιάζει από την φετινή E3 του 2019, έτσι ώστε να μάθουμε περισσότερα. Σύμφωνα με τα κεφάλαια της εταιρείας, λοιπόν, δεν θα μας δείξουν φέτος τι συμβαίνει με το Elder Scrolls και το Starfield. Συγκεκριμένα, μας λένε να κάνουμε υπομονή καθώς θα περάσει καιρός. Όχι κάτι που δεν περιμέναμε, για να πούμε την αλήθεια. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως φέτος η Bethesda γιορτάζει τα 25 χρόνια της, όπου πιστεύουμε ότι θα ετοιμάσει κάτι ιδιαίτερο για αυτή την περίπτωση. Άλλοι τίτλοι, όπως το Doom Eternal, θα δηλώσουν κανονικά το παρόν τους στην φετινή έκθεση. Οπότε υπομονή, και αν η εταιρεία θέλει να μας φέρει κάτι καλύτερο από το Skyrim, τότε εμάς δεν μας πειράζει όσο και να αργήσει αυτό. Νέο The Legend of Zelda game στο development. Όταν μια εταιρεία προσλαμβάνει νέο δυναμικό και ανοίγει θέσεις εργασίας, είναι σίγουρο ότι το development ενός νέου τίτλου έχει αρχίσει. Στην ίδια περίπτωση βρίσκεται η Monolith Soft, η εταιρεία πίσω από τα Xenoblade Games, η οποία είναι θυγατρική της Nintendo και έχει βοηθήσει πολλές φορές την εταιρεία στην υλοποίηση μεγάλων και ελπιδοφόρων projects. Συγκεκριμένα, ζητά έμπειρους technical artists, programmers, planners, designers και έναν project manager για τον επερχόμενο τίτλο The Legend of Zelda. Σκοπού να δώσουν μια νέα πνοή στον τίτλο, δημιουργώντας νέες εμπειρίες, εκπλήξεις και καινοτόμους τρόπους έκφρασης μέσα από το παιχνίδι. Η Monolith βοηθάει καθαρά στην τοπογραφική και στην αρχιτεκτονική μεριά του παιχνιδιού. Και αν πάρουμε σαν γνώμονα τον Breath of the Wild, ελπίζουμε ότι δεν θα μας απογοητεύσει. Τέλος, ελπίζουμε να μάθουμε νέα για το νέο Zelda game κατά τη διάρκεια της φετινής E3, διότι σύμφωνα με τις φήμες και leakers, ο Aonuma και η ομάδα του θα παρευρίσκονται σε αυτό το μεγάλο event. Borderlands 3. Όπως ήταν αναμενόμενο και όπως ίσως καταλάβατε και εσείς από όσα είχαμε πει και σε παλαιότερα gaming news, η Gearbox μας μαγείρευε κάτι πολύ special και φυσικά οι φήμες για το νέο Borderlands είχαν βγει εκτός ελέγχου. Λοιπόν, μετά από ένα teaser βίντεο, το Borderlands 3 είναι πλέον γεγονός μαζί με το trailer. Δεν έχουμε ακόμα πολλές πληροφορίες γι' αυτό ή το πότε θα βγει. Αλλά κατά τα άλλα, το trailer ήταν χορταστικό και το περιμέναμε εδώ και χρόνια. Γεμάτο χαμό, καταστροφές, πολλά, μα πολλά όπλα με πόδια και φυσικά ιδιαίτερο humor.
χιούμορ που γνωρίσαμε και στα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Αν είστε φαν της σειράς και ακούγοντας αυτά έχετε χαϊπάρει, όσο και εμείς, τότε πρέπει να δείτε σίγουρα το τρέιλερ. Περισσότερες πληροφορίες για τον τίτλο αναμένουμε να μάθουμε πολύ σύντομα. Στο επόμενο άρθρο, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δείξω footage από αυτό που θέλουμε να μιλήσουμε. Παρ' όλα αυτά, μπορείς να το δεις και βρίσκεται ένα link κάτω στην περιγραφή. Rebirth, φωτορεαλισμός στα γραφικά του σήμερα. Rebirth είναι το όνομα ενός βίντεο που αναρτήθηκε πρόσφατα στο YouTube από μια ομάδα που εργάζεται στην δημιουργία γραφικών με τρομερές λεπτομέρειες και εστιάζοντας στον φωτορεαλισμό. Το εν λόγω βίντεο μας εισάγει σε έναν φουτουριστικό και ίσως δυστοπικό κόσμο εμπνευσμένο από το Ισλανδικό τοπίο. Το ιδιαίτερο κομμάτι του βίντεο είναι η ατμόσφαιρα και ο ρεαλισμός που το διακατέχει, σε σημείο μάλιστα που δεν μπορούσες να διακρίνεις εάν πρόκειται για τον πραγματικό κόσμο ή για απλά για ένα πιο καλό animation. Και δεν είναι το πρώτο ή και το τελευταίο CGI βίντεο στο ίντερνετ. Λοιπόν, δεν είναι CGI ή αλλιώς ένα pre-rendered βίντεο, αλλά πρόκειται για γραφικά που τρέχουν real time. Τι εννοούμε? Σε μια CGI ταινία, τα γραφικά που βλέπουμε έχουν κατασκευαστεί και έχουν περάσει στο στάδιο του render, μιας απαιτητικής και χρονοβόρας διαδικασίας που ουσιαστικά δένει όλα τα κομμάτια μεταξύ τους. Οπότε, αυτό που βλέπουμε είναι μια απλή ταινία. Για το βίντεο όμως, για το οποίο μιλάμε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όλα αυτά που βλέπουμε επεξεργάζονται ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ακριβώς όπως όταν παίζουμε ένα οποιοδήποτε game. Μάλιστα, πίσω από αυτά τα γραφικά, σύμφωνα με τους δημιουργούς, κρύβεται μία απλή GTX 1080 Ti. Μα καλά ρε φίλε, θα μου πεις, η 1080 Ti, απλή κάρτα, μας κοροϊδεύεις? Αν αναλογιστεί κανείς την ποιότητα των γραφικών, την λεπτομέρεια και γενικά τον φωτορεαλισμό που βλέπουμε, μας είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε το πώς τρέχει ομαλά σε μια τέτοια κάρτα. Βέβαια, τέτοια γραφικά δεν βλέπουμε και πιθανόν δεν θα δούμε σύντομα σε τίτλους, καθώς παίζουν ρόλο πολλά πράγματα για να τρέχει ομαλά ένα game. Αποτελεί απλά μια αναπαράσταση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τρέχουσα τεχνολογία και η μηχανή γραφικών, η οποία είναι η Unreal Engine 4. Για περισσότερες πληροφορίες, για να μην φάω copyright και να απολαύσετε το βίντεο, link κάτω στην περιγραφή. Goichi Suda 51 μας προειδεάζει για καινούριο No More Heroes. Ξέρουμε όλοι ότι ο ξακουστός και αντισυμβατικός Game Director Suda 51, που είναι ο δημιουργός των παιχνιδιών No More Heroes, θέλει να συνεχίσει και να μας δίνει τίτλους πάνω στο συγκεκριμένο franchise. Το release του νεότερου τίτλου No More Heroes Travis Strikes Again για το Nintendo Switch ήταν ένα πειραματικό game, αντισυμβατικό όπως και ο δημιουργός του, το οποίο παρά τις μέτριες προς κακές κριτικές που έλαβε, τα πήγε καλά. Επίσης, ο ίδιος ο Suda αναφέρει ότι το παιχνίδι βγήκε για να ανεβάσουν το budget του studio, ώστε να προχωρήσουν στο development ενός ολοκένουργιου No More Heroes τίτλου. Η επιθυμία της δημιουργίας του νέου τίτλου γίνεται ακόμη πιο αισθητή λόγω των hints που μας δίνονται σε περίπτωση που τερματίσουμε το Travis Strikes Again. Τελειώνοντας, στην 2019 Game Development Conference, ο Suda ζητήθηκε να δώσει μια εξήγηση σχετικά με το τέλος του παιχνιδιού. Η απάντησή του ήταν η εξής: «Αναρωτιέμαι κι εγώ ο ίδιος. Μπορεί απλά ο Travis να μας έπαιζε παιχνίδια?» Γελάει. «Ευελπιστώ, κατά τη διάρκεια της φετινής E3, να έχω και εγώ κάτι cool να ανακοινώσω». Η ερώτηση όμως είναι η εξής: περιμένετε κι εσείς, όπως και εγώ, έναν νέο τίτλο για το νέο No More Heroes franchise? Και τώρα τα PlayStation Plus και Xbox Games with Gold του Απριλίου. Από τις 2 Απριλίου για το PlayStation Plus θα έχουμε το Conan Exiles και το The Surge. Για τα Xbox Games with Gold έχουμε το The Technomancer από τις 1 Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου, Star Wars Battlefront 2 από τις 1 Απριλίου έως και τις 15 Απριλίου, Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 από τις 16 έως και τις 30 Απριλίου και Outcast από τις 16 έως και τις 15 Μαΐου. Και τώρα τα game releases για αυτήν την εβδομάδα. Για είδες που αυτή τη βδομάδα δεν θα έχουμε τόσο πολλά releases, αλλά Power Rangers Battle for the Grid, το οποίο θα βγει στην Αμερική για το PlayStation 4 στις 2 Απριλίου. Είναι ένα team-based 2D με 3D γραφικά fighting game, αν αυτό βγάζει νόημα, και δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω διότι δεν μου φαίνεται και τόσο ενδιαφέρον μεταξύ μας. Dance of Death Dulac and Fae για το PC στις 5 Απριλίου, το οποίο είναι ένα visual adventure 2D game με 3D characteristics μέσα, όπου κάνεις βόλτες μέσα στο Λονδίνο και ψάχνεις να βρεις πληροφορίες για να λύσεις το μυστήριο και ποιος κρύβεται πίσω από το όνομα Jack the Ripper. Και τέλος, για αυτή τη βδομάδα έχουμε το Super Dragon Ball Heroes World Mission για το PC και το Nintendo Switch στις 5 Απριλίου, το οποίο είναι ακόμα ένα Dragon Ball game για τους Dragon Ball fans. Αυτό, δεν ξέρω κάτι παραπάνω, τι να σου πω.
Και αυτά ήταν τα νέα της gaming βιομηχανίας για την προηγούμενη εβδομάδα. Συγγνώμη που αυτή την εβδομάδα ακουγόμουν λίγο down και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι κοιμήθηκα στις 5 τα χαράματα την προηγούμενη μέρα. Οπότε με συγχωρείτε για αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να ξυπνήσω λίγο καλύτερα και να μην κοιμηθώ αργά το βράδυ. Αλλά η συγκεκριμένη σειρά έχει γίνει με τη βοήθεια των φίλων μου Πασχάλη Καπετανίδη και Μαρίνου Μπασιαδάκη, που μου γράφουν τα κείμενα που διαβάζω. Συνδέσμους για τα κοινωνικά τους δίκτυα μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή. Όλες οι πηγές για τα θέματα που ανέλησα σήμερα θα βρίσκονται στην περιγραφή και για δικιά σας ανάγνωση. Έχοντας πει τα παραπάνω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Το όνομα μου είναι Σωτήρης, ή αλλιώς Greek Dude, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Until then, farewell.